Απλώς όμως, επειδή ο κόσμος περιμένει, υπάρχουν, όπως είδαμε, πάρα πολλές αποφάσεις. Και βέβαια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 15 είναι ο πιλότος για τη συγκεκριμένη. Πολιτικά, εσείς κύριε Πετρόπουλο, τι θα κάνετε για αυτούς τους ανθρώπους, τι λέτε στους συνταξιούχους? Α, αν ξεκινήσουμε πολιτικά, ο κύριος Κουτρουμάνης που έφτιαξε τον νόμο εκείνο, ορίεται γιατί δεν δίνουμε τα χρήματα πίσω. Αυτή δεν είναι πολιτική ευθύνη. Άρα το ζήτημα πρέπει να το δούμε από όλες τις όψεις. Το κύριο είναι ότι η κυβέρνηση οδεύει σε μια επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας να μην περικοπούν οι συντάξεις. Και εκεί που πάει να το πετύχει αυτό, βγαίνει όλος αυτός ο ρημαγδός ειδήσεων που ανεβάζουν τα δισεκατομμύρια, λες και είναι εκατοστάρικα. Κύριε Τρόπε, δηλαδή πιστεύετε ότι όλο αυτό το κλίμα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης? Όχι, λέω ότι αυτοί που το κάνουν για να δημιουργήσουν ένα αντίβαρο στην επιτυχή έκβαση της προσπάθειας της κυβέρνησης να μην περικοπούν οι συντάξεις, διότι δεν είναι επιχειρήματα. Είναι πολύ απλό, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Επιχειρήματα, και γράφονται αυτά τα επιχειρήματα, ότι επειδή το δημοσιονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να συμβεί η μη περικοπή συντάξεων. Ας το καταλάβουν αυτό οι πολίτες, τι παίζεται γύρω από αυτό το θέμα, και θα εξηγήσω ευθέως τι συμβαίνει και με το θέμα. Πάντως, το θέμα των συμφωνιών και της περικοπής των συντάξεων στις παλαιές και των επαναπολογισμών έχει κλείσει για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Για την κυβέρνηση έχει κλείσει, αλλά λέω, επειδή είναι πάρα πολύ εντός της χώρας κυρίως, διότι έξω μπορεί να είναι ο κ. Μάνφερντ, δεν είναι κανένας άλλος που να έχει αντίρρηση, δηλαδή ο σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη που έχει αντιρρήσεις σε αυτό. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υποχωρήσει από την αρχική αμετακίνητη άρνησή του. Συνεπώς, εντός της Ελλάδας δημιουργείται ένα κλίμα και δίνονται όλες αυτές οι ειδήσεις, οι πηχαίοι τίτλοι που βγάζουν τα δισεκατομμύρια το ένας μετά τον άλλο όλο και πιο πολλά, για να δημιουργήσουν επιχειρήματα. Από την άλλη, υπάρχουν όμως αποφάσεις. Θα σας πω. Είναι ένα γεγονός. Υπήρχαν πριν αυτές και δεν. Δεν είναι γεγονός έτσι όπως παρουσιάζεται το θέμα των αποφάσεων. Για πείτε μας για τις αποφάσεις. Τώρα είχαμε την τελευταία απόφαση με τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Θα σας πω. Και γιατί ελήφθη η απόφαση να δοθούν τα χρήματα. Θα σας πω. Το νομικό συμβούλιο του κράτους δεν είναι δικαστήριο. Δικαστήρια είναι το ελεκτικό συνέδριο, ο Άριος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν εκρίθη καν από τμήμα του νομικού συμβουλίου του κράτους το θέμα αυτό ως γνωμοδότηση. Δεν είναι γνωμοδότηση με την τυπική έννοια που έχει η γνώμη που εκφράζει το νομικό συμβουλίο του κράτους. Είναι μια τριμελής επιτροπή εντός του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εντός του ΕΦΚΑ, που σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΚΑ και τον νόμο, κρίνει ως τριμελής επιτροπή αν πρέπει να ασκήσει έφεση σε μια περίπτωση. Άρα δεν είναι απόφαση. Δεν αποτελεί απόφαση με νομική ισχύ. Δεν παράγει νομολογία και για όλους τους υπόλοιπους. Όχι, δεν είναι καν απόφαση δικαστική. Στην ειδική περίπτωση εισηγήθηκε αυτό. Εισηγήθηκε. Για τους λόγους που εισηγήθηκε και αγνώ, και μην σας ξαφνιάζει ότι αγνώ πώς σκέφτηκε αυτή η επιτροπή. Είναι επιτροπή δικηγόρων του κράτους, δηλαδή. Αυτό είναι το νομικό συμβούλιο του κράτους. Έτσι σκέφτηκε, αυτό είπε. Και πράγματι έτσι κινήθηκε ως προς την περίπτωση αυτή. Δεν δεσμεύει κάθε περίπτωση και δεν ισχύει εναντιόλων και δεν θα τηρηθεί γενικώς. Δεν θα τηρηθεί εναντιόλων αυτή η απόφαση, δηλαδή. Μα δεν είναι δυνατόν, δεν είναι καμία απόφαση. Μα δεν είναι απόφαση. Η εισήγηση. Γιατί σε αυτούς όμως οι υπόλοιποι συνταξιούχοι λένε. Υποθέτω ότι επειδή ήταν και μικρό το ποσό, όχι, δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους. Αν υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις. Εγώ θα δω σήμερα τους λόγους. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι που μπορεί να ευαισθητοποίησαν ως προς την αποδοχή αυτών των δύο αγών. Υπάρχει περιθώριο για ανατροπή αυτής της απόφασης? Μα δεν είναι απόφαση. Ή εισήγηση. Ναι. Όχι, άμα πληρώθηκαν, πληρώθηκαν. Θα αναζητηθούν προφανώς σε περίπτωση που υπάρξουν και αναμένονται άλλες δίκες που θα κρίνουν τα θέματα αυτά. Ότι αχρωστοί τους κατεβήθησαν θα να επιστραφούν. Άρα που αυτή είναι η διαδικασία. Ότι όσοι συνταξιούχοι είναι στην ίδια κατηγορία πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να πάρουν χρήματα. Δεν είπα αυτό εγώ. Μέχρι τώρα αυτό που λέω και θα συνεχίζω να το λέω είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε για όσες υποθέσεις είχαν αχθεί στα δικαστήρια μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή που έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι μόνο αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές. Καμία άλλη δεν μπορεί να έχει αναδρομικά. Αυτό. Ή ισχύει ή δεν ισχύει. Αν ισχύει και ισχύει, τότε αυτό που μας λένε πληρώστε, πληρώστε, πώς θα το κάνουμε. Το νομικό συμβούλιο του κράτους, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με συγχωρείτε, είπε μόνο για αυτές που έχουν κριθεί. Η απέτηση του Κουτρουμάνη και άλλων που περιφέρονται δεξιά και αριστερά και μετράνε τα εκατομμύρια των πιθανών πελατών ως ωφέλεια, δεν μιλάω μόνο για τον Γιώργο του Κουτρουμάνη, του καταλογίζω μόνο έλλειψη πολιτικής συνέπειας για κάτι που εκείνος έκανε
να καλεί εμάς να πληρώσουμε. Άρα εσείς, κύριε Πετρόπουλε, βάσει των αποφάσεων της Βουλής της Επικρατείας και της τελευταίας, επιστρέφετε αναδρομικά για τις κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων. Αυτό έχει πει το Συμβουλίο της Επικρατείας, όχι για τα ειδικά μισθολόγια, για γενικά για τις συντάξεις, ναι, που ναι, περικόπηκαν από τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ναι, το 2012. Άρα αυτό είναι το θέμα. Ναι, εσείς πολιτικά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή την περίπτωση των ειδικών μισθολογίων την τελειώνετε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, είναι άλλο θέμα. Το οποίο τελειώνεται. Τώρα μιλάμε αυτό για τις συντάξεις. Για τις υπόλοιπες συντάξεις, λοιπόν, θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία και ποιες είναι αυτές. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε αυτό που ανέφερα και πριν, διότι συμπλήρωσε πως δεν πρέπει να γίνεται το δημόσιο συμφέρον, δεν πρέπει να θίγεται το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον το περιόρισε σε αυτό το πλαίσιο προστασίας ως προς την καταβολή μόνο σε όσους είχαν κάνει οι προσφυγές. Επομένως, αν το συμφέρον. Όχι σε όλους, είπε. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να δοθεί γενικώς και δεν μπορεί να δοθεί από εδώ και πέρα σε άλλους. Αυτό είπε. Δηλαδή, αναδρομικά, για τα αναδρομικά μιλάω. Άρα δικαιούμαι να υποθέσω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν έκανε έναν άλλο λογαριασμό, δηλαδή να δοθούν σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από ας πούμε 10.000 στον καθένα, δηλαδή 25 δισεκατομμύρια, τα νούμερα τα λέω ως παράδειγμα, ναι, δεν μιλάω για κόστος πραγματικό, αυτό το κόστος το πραγματικό θα υπάρξει όταν πραγματικά εκδικαστούν όλες αυτές οι περιπτώσεις και κρυφθούν ως τέτοιες. Αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε και ως δημοσιογράφοι, δεν χρειάζεται να το αναλύω εγώ, το καταλαβαίνει και ο κάθε πολίτης, ότι δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί το δημόσιο ταμείο όταν ήδη οι κυβερνήσεις προηγούμενες από το 2010 έχουν δεσμεύσει τη χώρα με μια υποχρέωση να μην υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ η δημοσιονομική δαπάνη για τις συντάξεις. Το 25 δισεκατομμύρια ή 10 δισεκατομμύρια ή και 9 δισεκατομμύρια ακόμα μαζί με την τρέχουσα υποχρέωση σε συντάξεις υπερβαίνει αυτό το 16,2%. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το έχει πει αυτό το όριο, δεν το έχω πει εγώ. Μάλιστα. Και έκρινε το νόμο εκείνον συνταγματικό. Επομένως, πώς θα αντιφάσκει με τον εαυτό του και να πει παρά τα αυτά, παρόλο που παραβιάζεται η δέσμευση που έχει να λάβει η χώρα, εγώ διατάσσω να δουν αυτά τα χρήματα. Επειδή το ξέρει αυτό, γι' αυτό το λόγο έβαλε αυτόν τον περιορισμό και είπε καμία άλλη αγωγή δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ. Καμία. Τώρα, αυτή η υπόθεση για την οποία. Αυτές οι αποφάσεις που βιώνουν πρωτόδικα όμως. Αν έχουν, δίνουν αναδρομικότητα παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι. Όπως το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα. Είναι αντίθετες αυτές οι αποφάσεις προς την απόφαση που εξέδωσε το Συμβουλίο της Επικρατείας. Επομένως, το οποίο με την πιλωτική δίκη, έτσι λέγεται πιλωτική δίκη, για να μην τρέχουν. Να μην τρέχουν. Ναι. Πιλωτική δίκη, για να μην τρέχουν όλοι. Έχει μπει από το 2010 η πιλωτική δίκη, σαν υποχρέωση για την Ελλάδα. Λεγόταν πρωτότυπη δίκη, πρότυπη δίκη παλαιότερα. Και για να μην γίνεται σόρευση υποθέσεων και χρόνο τριβούν και υποθέσεις και τρέχει ο κόσμος στα δικαστήρια, απεφασίστη για λόγους ταχύτητας και έλλειψη ταλαιπωρίας να δικάζεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όχι αναδρομικά. Ήρθαν κάποια δικαστήρια, ναι, και είπαν, επειδή παραβιάζεται το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που λέει όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεν μπορεί να αποκλείονται, τα δικαστήρια 14 είπαν, όχι, δεν μπορεί να ισχύει αυτό ο περιορισμός. Τώρα όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα δικαστήρια θα κρίνουν αν ο λογαριασμός που μαζεύεται είναι συμβατός με τη δέσμευση που είχε αναλάβει κατά τη συνταγματική έννοια που έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 10, αν μπορεί αυτό το ποσό να πληρωθεί. Θα πει, υποθέτω, με βάση την απόφαση που έχει βγάλει ήδη, ότι θίγεται το δημόσιο συμφέρον, το γενικό συμφέρον προσβάλλεται, χάνεται ο πυρήνας του δικαιώματος και επομένως με αυτή τη σκέψη θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε θα περιμένουμε τις κρίσεις των δικαστηρίων. Δεν μπορούμε να τρέχουμε φούρκια, άντε να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζητάνε κάποιοι. Θα περιμένουμε την κρίση των δικαστηρίων και προφανώς θα καταβάλουμε ό,τι θέλει. Άρα, Υπουργέ, όλοι αυτοί που κάνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις τώρα, έχει νόημα που τις κάνουν? Κοιτάξτε, η κατάρτιση της ηλεκτρονικής αίτησης ξεπερνά τις 200.000 αυτές που κατατέθηκαν σε εμάς. 200.000, ναι. Ναι, ναι, και ευτυχώς αποτελεί έπαινο για τον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ότι δεν σωρεύονται ουρές, διότι διαφορετικά θα βλέπαμε ουρές ανθρώπων να ταλαιπωρούνται για να πάνε ένα χαρτί. Και επειδή δεν τους αρέσει, λένε,
καθένας πιάνει και μια νέα αίτηση τώρα. Που βλέπω σε διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα. Mm-hmm. Ο ένας λέει: η δική μου είναι καλύτερη, πάρτε από μένα. Ο άλλος λέει: η δική μου είναι ακόμα πιο καλή. Ενώ για τους παρατρεχάμενους γύρω από το θέμα που ενδιαφέρονται να πάρουν πελατεία. Αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό ας το καταλαβαίνει ο καθένας. Η κατάθεση της αίτησης ηλεκτρονικά, με πολύ απλό τρόπο, στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, διακόπτει την παραγραφή. Για ένα εξάμεινο, αν δεν απαντήσει ο ΕΦΚΑ, στο εξάμεινο τεκμέρεται άρνησή του, οπότε αρχίζει να γεννάται η αξίωση για δικαστική προσφυγή. Συνεπώς, μετά τη λήξη του εξαμήνου, μετράει 5 χρόνια. Μέχρι και 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2023. Έχει το δικαίωμα κάποιος να κάνει αγωγή τότε. Δηλαδή, αδαπάνος, αίτηση ηλεκτρονική στον ΕΦΚΑ. Και αν κριθεί οριστικά το θέμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει χάσει το δικαίωμά του, μπορεί να ασκήσει αγωγή. Επειδή όμως εμείς δεν θα τους αφήσουμε να ασκήσουν αγωγή, αλλά θα τα πληρώσουμε όλα, διότι η χώρα μπορεί να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που μπορούμε να το πληρώσουμε ή να το διακανήσουμε, εμείς είπαμε ότι θα καταβάλουμε, αφού όμως κριθεί οριστικά σε όλες τις διαστάσεις το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αποφεύγουμε την ευθύνη. Και δεν είμαστε εμείς που θέλουμε να γίνουν οι περικοπές στους ανθρώπους αυτούς. Έγιναν τότε που έγιναν, τις περασπίστηκαν αυτοί που σήμερα μας μιλούν με θράσους γιατί δεν τα πληρώνουμε, και εμείς λέμε να τηρήσουμε την νομιμότητα. Μια νομιμότητα που θα κριθεί από το ανώτατο δικαστήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας με βάση τα καινούρια δεδομένα. Αυτά είναι που λέμε, και επιτέλους να σταματήσει όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται σε βάρος των συνταξιούχων, να σταματήσει, κάνω έκκληση. Λίγη σοβαρότητα, γιατί εμφανίζονται κάποιοι που λένε ότι είναι δικηγόροι και δεν είχαν πατήσει ποτέ στη ζωή τους στα δικαστήρια, δεν έχουν κάνει ούτε μία δίκη, αν πραγματικά ήταν, και περιφέρονται σε όλη την Ελλάδα ως δικηγόροι εργατολόγοι. Και ελπίζω οι δικηγορικοί σύλλογοι να βγουν και να πούν, γιατί είναι γνωστά ονόματα, αν πραγματικά ήταν, και κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι καθηγητές νομικής, που δεν ήταν ποτέ καθηγητές νομικής. Γιατί άλλο ένας καθηγητής νομικής, άλλο καθηγητής πολιτικών και οικονομικών επιστημών, και εγώ, επειδή λέει ότι ήμουν και φοιτητής του, δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ φοιτητής του. Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ φοιτητής του, γιατί δεν ήταν ποτέ καθηγητής νομικής. Εμένα με διδάξαν καθηγητές νομικής. Όχι για ποιον λέτε, κύριε Πετρόπουλε? Αυτός που εμφανίζεται συνεχώς με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Εσείς δεν ξέρετε. Κύριε Πετρόπουλε, να τον καλείτε εδώ να σας τα λέει όλα αυτά. Σήμερα τον έβλεπα γύρω-γύρω να λέει ότι είμαστε μπακάλιδες εμείς από την κυβέρνηση. Έλεγε ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο Κατρούγκαλου. Ψέματα. Ψεύτης ηχθρός. Και γιατί ξέρει πολύ καλά, και είχα μια άλλη ευκαιρία να το πω, ότι το ανώτατο ειδικό δικαστήριο μίλησε μόνο για τους δικαστές. Και μάλιστα για μια περιορισμένη περίοδο. Που γίνανε περισσότερες περικοπές, που ήταν. Όχι, για τους δικαστές. Ναι. Είπε που τελειώνει το Δεκέμβρη του 2017, το 2018. Αυτή ο περιορισμός μέχρι 2.000 και μέχρι 3 αν είναι 2 συντάξεις. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Δεν αφορά όλο τον νόμο Κατρούγκαλου. Και θα δείτε στη συνέχεια ποιος είναι σοβαρός και ποιος υπεύθυνα μιλάει. Θα τα καταγραφούν όλα αυτά, αλλά να σταματήσει αυτό το πανηγύρι. Γιατί θίγει τον κόσμο, προσβάλλει τη νοημοσύνη του καθενός μας, καμία σκέψη νομική σοβαρή, και τέλος πάντων δημιουργεί εμπόδια σε μια χώρα που έχει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. 5,5 δισεκατομμύρια θα πέσουν στα επόμενα 5 χρόνια για το διαμετακομιστικό κέντρο στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα, στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Έργα που ανοίγουν τη συνδρομική γραμμή, γιατί θα μεταφέρει όλα αυτά τα εμπορεύματα προς την Ευρώπη με δίκτυο συνδρομικό μέσω της πρώην Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μπροστά μας, να αφήσουν την Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά, και όλα αυτά είναι δυστυχώς παιχνίδια τα οποία στρέφονται σε βάρος και της χώρας και του κάθε ανθρώπου. Δεν θα ευνοηθούν οι συνταξιούχοι με αυτό το αλυσβερίσι που κάνουν κάποιοι με αυτό το χιδαίο τρόπο. Είναι εντελώς χιδαίος και όφυλα να το πω έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό.